techblog.gr, Κώστας Βλαχακής εδώ από την έκθεση IFA 2017 στο Βερολίνο και έχω στα χέρια μου το Galaxy Note 8. Ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, Βερολίνο σήμερα, Τετάρτη 30 Αυγούστου και στα μέσα του Σεπτέμβρη το περιμένουμε και στη χώρα μας. Οθόνη 6,3 inches Super AMOLED με ανάλυση 1440x2560 pixels. Gorilla Glass 5 τουλάχιστον στο πίσω μέρος. Κυρτή οθόνη όπως βλέπουμε και από τη μία μεριά και από την άλλη. Samsung Exynos ο επεξεργαστής 8895 με 6GB μνήμη RAM και σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις με χωρητικότητα 64-128 ή και 256GB ενσωματωμένης μνήμης. Δεν ξέρω ποια από όλες ή αν όλες θα έρθουν στη χώρα μας. Φυσικά κάρτα υποδοχή και κάρτες μνήμης microSD. Διπλή κάμερα εδώ και για τη Samsung, 12 MP ο κάθε αισθητήρας, ο ένας είναι f1.7, ο άλλος 2.4 και οι δύο πάντως έχουν οπτικό σταθεροποιητή εικόνας. Τακτιλικό αποτύπωμα εδώ πίσω και μπροστινή κάμερα 8 MP. USB Type-C δεν φαίνεται εδώ, Bluetooth 5, Wi-Fi AC και μία αποσπόμενη μπαταρία 3300 mAh με Quick Charge 2.0. Η συσκευή είναι αδιάβροχη, έχει βάρος 195 γραμμάρια και πάχος 8,6 χιλιοστά. Τρέχει την έκδοση Android Nougat 7.1 και πάμε γρήγορα να το δούμε, λίγο πιο αναλυτικά το Galaxy Note 8. Μετά από το κάζο που έπαθε η εταιρεία με το Note 7 πάει να κάνει το comeback, να και το πενάκι εδώ. Λένε ότι δεν έχει μεγάλες διαφορές σε ό,τι αφορά το πενάκι, ότι είναι ίδιας τεχνολογίας με το Note 7. Δεν προλάβαμε οι περισσότεροι να το μάθουμε αυτό ποτέ. Εδώ λοιπόν στο Note 8, το οποίο σας το κάνω και ένα πιο κοντινό, δεν με βοηθάει ο φωτισμός εδώ πέρα. Και τα δύο αυτά είναι στο γαλάζιο, στο σκούρο μπλε χρώμα μάλλον. Πάμε μέσα να δούμε τι έχουμε. Πάμε στα settings. Λογικά θα γίνονται και από πάνω τα settings. Τέλειο. Okay. Βλέπουμε και τη φετινότητα η οποία σύμφωνα με την εταιρεία φτάνει λέει τα μέχρι και τα 1000 nits αν το βάλεις σε αυτόματο και αντιληφθεί μεγάλες υψηλές συνθήκες φωτισμού. Να το λοιπόν μέσα το Note 8 εδώ στην έκθεση IFA 2017, About Phone, Device Number, Software Information, 7711 Android Nougat λοιπόν για τον Galaxy Note 8 που έχω στα χέρια. Κώστας Βλαχάκης από το Βερολίνο, δύο μέρες πριν ανοίξει η έκθεση. Το βλέπουμε πρώτοι εδώ στο Samsung Press Conference που διοργάνωσε αποκλειστικά για τους δημοσιογράφους τεχνολογίας η Samsung και περιμένουμε να το δουλέψουμε καλύτερα στα χέρια μας και πιο πολύ τις επόμενες εβδομάδες που θα κυκλοφορήσει επίσημα. Κώστας Βλαχάκης, techblog.gr, bye bye.